Είπε ο φίλος, εάν ο ορματισμός που διέκρινε κάποια στιγμή τους πρωταγωνιστές μπορεί να είναι λύση για τα προβλήματα που κάνουν και τα προβλήματα που δημιουργούν στην περιοχή. Θέλω να είμαι σαφής και να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Ο σεβασμός των εθήμων. Ο σεβασμός απέναντι σε μειονότητες, είτε κοινωνικές, είτε οικονομικές, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από το να αφήνεις αυτούς τους ανθρώπους σε μια διαδικασία μη ένταξης. Με τους Ζυγκάνους πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Με τους Ρωμά, όπως είναι το ορθότερο. Αυτό είναι ο ευρωπαϊκός όρος. Πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι οι νόμοι ισχύουν για όλους. Είναι απλά τα πράγματα και είπα πριν ότι πώς πρέπει να γίνει αυτό. Με ενίσχυση των πεζοπόρων τμήματων της αστυνομίας στην περιοχή. Η νομιμότητα δεν έχει σχέση με το αν αυτός είναι πόντιος, αν είναι Ρωμά, αν είναι βλάχος, αν είναι καινούριος ή παλιός κάτοικος στην περιοχή. Και νομίζω ότι εδώ θα συμφωνήσουμε όλοι. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία δεν είναι αστυνομική, η οποία έχει σχέση με τους δήμους και με τα σχολεία, να δώσουμε τη δυνατότητα στους Ρωμά να ενταχθούν στην περιοχή. Και αυτό σημαίνει πριν απ' όλα παιδεία. Σημαίνει σχολεία, γιατί μας ενδιαφέρει να μην αντιμετωπίζουμε μόνο το σήμερα, να αντιμετωπίσουμε και την επόμενη γενιά. Εάν κάποιοι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στα σχολεία, εάν κάποιοι άνθρωποι δεν μαθαίνουν να ζουν μέσα σε μια κοινότητα ευρύτερη, αύριο αυτοί οι άνθρωποι θα κληθούν, θα σπρωχτούν στην παραβατικότητα και ίσως στην εγκληματικότητα. Άρα, το άμεσο, το είπα πριν, και από το πρώτο ερώτημα, που είναι νομιμότητα απέναντι σε όλους, δεν με ενδιαφέρει, και εδώ είναι ένα λάθος, δεν με ενδιαφέρει. Είναι ένα λάθος εννοώ, και μπορεί να μας οδηγήσει σε μια λάθος συζήτηση. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος εγκληματεί. Μας ενδιαφέρει ότι εγκληματεί. Και από τη στιγμή που εγκληματεί έχει να κάνει με τον νόμο. Τελεία. Αλλά από την άλλη θα πρέπει οι δομές παιδείας και από το Υπουργείο Παιδείας και από τους Δήμους να είναι τέτοιες που θα επιβάλλουν την ένταξη προς το ρήμα που χρησιμοποίησα. Δεν είναι δικαίωμά σου να πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο ή να μην πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο. Είναι υποχρέωση. Οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκά κράτη αυτό εφαρμόζεται. Δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις και θα διωχθείς ως γονέας εάν τα παιδιά σου δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Αυτές τις αρχές εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τις εφαρμόσουμε και στη χώρα. Και το είπα με άλλη αφορμή και στον Άγιο Παντελήμον και κάποιοι δημοσιογράφοι που τα έχουν όλοι, όλα εύκολα, μας κατακρίνανε. Θα υποχρεώσεις τους άλλους να πηγαίνουν στο σχολείο. Βέβαια, θα υποχρεώσεις τους άλλους να πηγαίνουν στο σχολείο. Είναι νόμος, εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει διαδικασία ένταξης εάν δεν ξεκινάει μέσα στα σχολεία. Αυτή είναι η άποψη. Κάτι ήθελες να πεις εσύ, λίγο έντονα πριν.